Το πέρσινο που είχαμε αντιπάλους που παίζανε ειδικό μπάσκετ, που τους ψάχναμε να τους βρούμε λίγο έτσι τι είναι και τι κάνουν. Εντάξει, ξέρουμε ότι όταν είναι να παίξει ένα Ολυμπιακό ή σε ένα παγκόσμιο, υπάρχουν κάποιες χώρες που είναι δύσκολο η συνεχής παρακολούθηση με τους παίκτες. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι ένα κομμάτι της δουλειάς. Νομίζω έχουμε τις πληροφορίες για το Ιράν. Όλο το προφίλ, των παιχτών. Έχουν ένα προπονητή Ευρωπαίο και η φιλοσοφία είναι πολύ ξεκάθαρη και στο κομμάτι της άμυνας και στο κομμάτι της επίθεσης. Είναι μια ομάδα που έχει έτσι αρκετή ενέργεια στην άμυνα, ειδικά στην πρώτη γραμμή της άμυνας, πιέζοντας πολύ καλά την μπάλα, τα γκάρ. Και θεωρώ ότι είναι για δύο λόγους και σίγουρα θέλουν να τρέξουν με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να αναγκάσουν τον αντίπαλο να κάνει λάθη, αλλά πιο πολύ να προστατεύσουν το σαλάρι όταν είναι στην ομάδα, όταν είναι στο παρκέ, ο οποίος δεν έχει βέβαια την ταχύτητα και κάθε σχεδόν σαν θεματοφύλακα από το καλάθι. Είναι πάρα πολύ καλή, πολύ αποτελεσματική σε αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού, δηλαδή στο τρέξιμο και μετά από ριμπάν και από το καλάθι προσπαθούν να βάλουν πόντους στον εφηδιασμό, στο transition. Σημεία αναφορά σίγουρα ήταν ο Χαντάδη που παίζει στο low post, ο οποίο είναι ένα παίκτη που έχει δυνατότητα και ένα σκοράρ, αλλά πιο πολύ του αρέσει να πασάρει και έχει πολύ καλή πάσα. Και στο κομμάτι τη άμυνα έχει σαν δεύτερη άμυνα και το κομμάτι τη ζώνη, ο οποίο δουλέψαμε αυτέ τι μέρε, τι τελευταίε μέρε. Θέλω να πω ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για αρκετή ζώνη, εφόσον μπούμε στο παιχνίδι δυνατά, θα το ξεκινήσουμε όπως θέλουμε, με πολύ ψηλό ρυθμό. Σίγουρα θα πρέπει να περιμένουμε και τη ζώνη και θα πρέπει και εκεί να είμαστε αποτελεσματικοί. Από τη δική μας ομάδα τι να περιμένουμε, εντάξει, είπαμε για τους αντιπάλους. Τι μπορεί να υποσχεθεί αυτή η ομάδα και τι ξέρει ότι αποκλείεται να πραγματοποιηθεί. Εντάξει, σίγουρα είναι, ξαναλέω, μπήκαν τόσα νέα παιδιά πολύ σύντομα με αυτόν τον τρόπο μάλλον και με πολύ λίγο χρονικό διάστημα και είναι γεγονός ότι θα θέλαμε περισσότερο χρόνο στο να πρώτα απ' όλα να καταλάβουν τη φανέλα και το βάρος που έχει, άσχετα που έχουν παίξει σε μικρές εθνικές ομάδες, τη σοβαρότητα και αυτού του τουρνουά, γιατί παίζει για μια Ολυμπιάδα και θεωρώ ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή. Και όπου και να έχει παίξει, είτε παίζει το NBA, είτε παίζει ό,τι έχει δέσει εκατομμυριούχος στις ομάδες σου και αυτά, να παίξει σε μια Ολυμπιάδα. Να έχει να δουλέψει δηλαδή στα παιδιά σου, στα εγγόνια σου. Θεωρώ είναι η ύψιστη τιμή για έναν αθλητή, όχι μόνο αθλητή, για προπονητή, για οποιονδήποτε για αυτή τη δυνατότητα. Οπότε όλο αυτό το διάστημα, το σύντομο χρονικό διάστημα, προσπαθήσαμε δύο πράγματα να κάνουμε. Ένα με τους παίκτες που έχουμε το στυλ του παιχνιδιού, τη φιλοσοφία που θέλουμε να έχουμε ξεκινώντας από την άμυνα. Το αρκετά transition και θέλουμε να έχουμε αρκετές κατοχές, περισσότερες κατοχές από τον αντίπαλο. Και σίγουρα την αυτοπεποίθηση που χρειάζονται οι παίκτες. Σε αυτό το κομμάτι που λέμε ότι θα φτάσουμε στο 5-1-2-5, σε αυτά τα σημάδια που έχουμε, τα σημεία αναφοράς που έχουμε στο Μεσογείτονο, να είμαστε πιο αποτελεσματικοί από ό,τι ήμασταν στα τρία φιλικά. Η ομάδα μαθαίνει γρήγορα. Είναι δηλαδή η πρόοδος τόσο ραγδαία όσο θα ζει. Σίγουρα, αλλά να ξέρουμε ότι υπάρχει και το κομμάτι της πίεσης. Υπάρχει και η έδρα που θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο, πιστεύω, αν φτάσουμε το καλό το Σάββατο, να παίξουμε την Ιταλία. Και σίγουρα η ομάδα που θα μας παίξει σκληρά, που θα μας έρχονται οι Σέρβοι. Τώρα το ΡΙΠ το έχουμε συζητήσει, έχουμε δει και το βίντεο του παιχνιδιού της Σερβίας και πιστεύω να μας βοηθήσει. Όταν σε παίζουμε δυνατά, όπως και εσύ παίζεις, να έχεις την υπομονή και να μην χάνεις την ισορροπία, ούτε να βγαίνεις από τα συστήματα, από την πειθαρχία. Τότε αυτά είναι κομμάτια τα οποία θα πρέπει να είμαστε ακόμα καλύτεροι. Υπάρχει αίσθηση ότι για αυτή την ομάδα, ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, δεν υπάρχει έννοια της αποτυχίας. Αποτυχία ούτως ή άλλως, ξέρουμε, είναι ελληνική γλώσσα, είναι τόσο πλούσια, υπάρχει αποτυχία, γιατί δεν πέτυχα. Η μη επιτυχία. Η μη επιτυχία. Οτιδήποτε δεν σημαίνει είναι μια αποτυχία και φιάσκω και όλα αυτά που το ξέρουμε. Το ξέρουμε πολύ καλά και τα αποδητήρια αυτά, είτε είναι μικρή είτε είναι μεγάλη σε ηλικία. Ξέρουμε για την πίεση που υπάρχει πάντα και θα υπάρχει όσον αφορά την ευθύνη που έχει αυτή η ομάδα να προσπαθεί να πετυχαίνει τους στόχους της. Αυτό, ξαναλέω, είναι ένα 4 παιχνίδια. Δεν ξέρω αν κάνει τουρνουά. Είναι τουρνουά, λέγεται τουρνουά, αλλά θέλω να το ξέρει ο αντιπάλος σου. Ξέρει τις χαρακτηριστικά που έχει ο αντίπαλος και τι πρέπει να κάνεις για να καταφέρεις να κερδίσεις τα παιχνίδια αυτά και να πας στην Ολυμπιάδα. Κόουτς, είχες βάλει ψηλό βαθμό στα καινούργια παιδιά στο πρώτο παιχνίδι, στο ΑΚ. Στη λογική ότι και είχαν προσαρμοστικότητα και θέληση και όλα αυτά. Ολοκληρώθηκε ένας κύκλος όμως, τώρα δεν έχουμε μόνο αθλητικό. Συνολικά, πού θα τους έβαζες αυτή τη στιγμή, με βάση αυτά που έχεις. Θα ήθελα περισσότεροι, και γιατί μπορούμε έτσι, γιατί αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιδιά, μάλλον να δούμε από αυτά τα παιδιά την αθλητικότητα που έχουν, την ταχύτητα, θα δούμε σε όλα τα κομμάτια του παιχνιδιού. Και πιο πολύ στην άμυνα, στο rebound. Και διότι είναι ότι δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα rebound, είναι θέμα καθαρά διάθεση, θέληση.
πίστης, γι' αυτό σας λέω κάθε μέρα θα πρέπει να είμαστε πρώτοι που θα πάσουμε στο παρκέ, πρώτοι που θα πλήξουμε πάνω από το στεφάνι. Αν δούμε αυτά τα στοιχεία, πιστεύω, που είναι μια βάση, θεωρώ ότι και στο μπασκετικό κομμάτι, καθαρά στο μπασκετικό ή τέλος πάντων σε αυτό που θα κρυφτούν τα παιχνίδια ή σε κρίσιμα στιγμές του παιχνιδιού, θεωρώ ότι η ομάδα θα τα αποκριθεί καλύτερα από ότι βέβαια τα τρία φιλικά. Είναι φυσιολογικό αυτό. Πιστεύω ότι θα είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι. Πώς θα συμπλήρωνε τη φράση? Θα πάμε καλά αν. Αν. Όχι. Δεν είναι μία λέξη μόνο. Ή... Αν πρέπει να πω μόνο και μία φράση. Ένα στοιχείο. Θα πάμε σίγουρα το θέμα να πιστέψουμε, δηλαδή το λέω αυτό συνέχεια. Το θέμα είναι να έχουμε καλό ποσοστό στο τρίποδο, να ελέγξουμε τα rebound και να μην κάνουμε λάθη. Εύκολα λάθη. Ευχαριστούμε.